Οι Αμερικάνοι πλέον συνδέουν την πώληση νέων F-16 στην Τουρκία όχι μόνο με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον μπλόκο Μενέντες, αλλά και με την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Όσον αφορά την άρνηση της Τουρκίας για διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην Αμερικάνικη γερουσία, προκύπτουν νέοι Μενέντες και γερουσιαστές που μέχρι πρότινος ήταν σχετικά ουδέτεροι, πλέον περνούν στο αντιτουρκικό λόμπι. Η Αμερικανίδα Σαχίν δήλωσε πως δεν θα επιτρέψει την έναρξη της συζήτησης για τουρκικά F-16 όσο η Τουρκία λέει όχι σε Φιλανδία και Σουηδία. Η συμμαχία του ΝΑΤΟ είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένη με τη στάση της Τουρκίας και τουλάχιστον έως τις τουρκικές εκλογές οι Τούρκοι δεν θα δουν ούτε αμερικάνικη βίδα για τα F-16. Ο Ερντογάν με τη στάση του έχει καταφέρει να κυρώσει την ένταξη Σουηδίας-Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που από το οποίο βγαίνει κερδισμένος μόνο ο Πούτιν. Οι Τούρκοι εκβιάζουν απειλώντας και τη χώρα μας. Οι Αμερικανοί είναι ξεκάθαροι πως όσο απειλούν δεν θα πάρουν ούτε βίδα. Οι Τούρκοι όσα F-16 διαθέτουν σε καλή κατάσταση τα στέλνουν έστω και για λίγα λεπτά να παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, αλλά το τελευταίο διάστημα είναι οπλισμένα όλο και περισσότερα. Στις παραβιάσεις των Τούρκων παλαιότερα από το σύνολο των F-16 είτε καθόλου είτε το 1 τέταρτο ήταν οπλισμένα, αλλά πλέον τα μισά και άνω είναι οπλισμένα. Σαφώς πλέον μετρούν αποστάσεις για κάποια επιχείρηση. Όταν ένα μαχητικό είναι οπλισμένο, ούτε την ίδια αεροδυναμική έχει, ούτε και ταχύτητα με ένα μαχητικό που δεν είναι οπλισμένο. Μάλιστα, οι Τούρκοι προκαλούν και ανέβασαν φωτογραφίες και βίντεο λέγοντας με ανακοίνωση του ΑΚΑΡ πως εκτέλεσαν εκπαιδευτική πτήση στον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου. Η άρνησή μας να αυτοαφοπλιστούμε και να διευκολύνουμε τα επιθετικά σχέδια της Τουρκίας κάνει τους Τούρκους περισσότερο Τούρκους.